Οι καταιγιστικές και επικίνδυνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπει να ξεκινήσουμε με οτιδήποτε άλλο την ομιλία μας σήμερα, παρά να καλέσουμε σε επαγρύπνηση το λαό. Επιβάλλουν εδώ και τώρα να εκφραστεί η μαζική λαϊκή καταδίκη των εγκλημάτων του Ισραήλ που συνεχίζει ακάθεκτα να μακελεύει τους λαούς. Επιβάλλουν να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας και η αλληλεγγύη στους λαούς που ματώνουν εξαιτίας των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και πολέμων. Το κράτος τρομοκράτης Ισραήλ βάζει κυριολεκτικά μπουρλότο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες και τη στήριξη των συμμάχων σας, κύριοι, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράει σε ένα γενικευμένο πόλεμο εναντίον των λαών της Μέσης Ανατολής, όμως με πολύ επικίνδυνες, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και διεθνώς. Βομβαρδίζει σήμερα τρεις χώρες, ενώ έχει ξεκινήσει και χερσαία εισβολή στο Λίβανο, πραγματοποιώντας επιδρομή ακόμα και σε προσφυγικό καταβλισμό στο Νότιο Λίβανο, το μεγαλύτερο καταβλισμό Παλαιστινίων προσφύγων στη χώρα. Συνεχίζει τον ανελαίτητο βομβαρδισμό στη Βηρυτό, βομβαρδίζει τη Δαμασκό, νωρίτερα την Ιεμένη, συνεχίζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Οι δολοφονίες πολιτικών ηγετών που προηγήθηκαν, αλλά και οι απειλές εναντίον του Ιράν αποδεικνύουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου και των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, ο αντίκτυπος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της Μέσης Ανατολής. Είστε όμως, κύριοι της κυβέρνησης, συνένοχοι και βαθιά εκτεθειμένοι σε αυτά τα εγκλήματα. Είναι βαθιά εκτεθειμένοι όλοι όσοι συνεχίζουν να αναμασούν τα φεδρά προσχήματα περί αυτοάμυνας που χρησιμοποιεί το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του, που έχουν προπολού καταρρεύσει βεβαίως μπροστά στα συνεχιζόμενα εγκλήματα. Και είναι πρώτα και κύρια βεβαίως εκτεθειμένη η κυβέρνηση που από την πρώτη στιγμή υιοθέτησε και συνεχίζει να προβάλλει αυτά τα προσχήματα προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού, που δεν χάνει ευκαιρία να δίνει τα διαπιστευτήριά του στο κράτος δολοφόνο. Θέλω να δούμε αν θα αρθρώσει μια κουβέντα σήμερα στην ομιλία του. Όπως βεβαίως από την πρώτη στιγμή έκαναν και τα άλλα κόμματα που έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους για το έγκλημα που συντελείται και για τους μεγάλους κινδύνους που έχει αναλάβει και ο ίδιος ο λαός μας από την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη γιατί συνεχίζει να παρέχει πολύμορφη πολιτική, οικονομική αλλά και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ και τους συμμάχους του, όπως είναι και η αποστολή της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, που εμπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες. Συνεπώς και τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη περί αποκλιμάκωσης και σταθερότητας δεν συνιστούν παρά εξόφθαλμη και προκλητική υποκρισία από τη στιγμή που στηρίζεται με τα μπούνια τη στήριξη του εμπριστή της φωτιάς στην περιοχή. Όπως βεβαίως έγιναν φύλο και φτερό με τραγικό δυστυχώς τρόπο τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες στη ΔΕΘ περί βελτίωσης χρόνο με το χρόνο και μιας μόνο πυρκαγιάς που ξέφυγε στην Ανατολική Αττική, μαζί και με την μόνιμη προπαγάνδα περί ακραίων καιρικών φαινομένων, όταν η πυρκαγιά που ακόμα καίει στην Κορινθία άφησε πίσω της την τραγική απώλεια δύο εθελοντών που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους συγχωριανούς τους στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, μεγάλες απώλειες σε σπίτια, δάση, καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και βρισκόμαστε στην 1η του Οκτώβρη, κύριε Υπουργή. Μάλιστα, λίγο πριν ετοιμάζεστε να διώξετε και τους εποχιακούς πυροσβέστες με άγνωστο τι μέλη γενέστε για τις επόμενες χρονιές. Σας καλούμε εδώ και τώρα να διατεθούν όλα τα μέσα και δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που δυστυχώς για ακόμα μια φορά αποδεικνύονται ανεπαρκή μπροστά στην παντελή έλλειψη πρόληψης και δασοπροστασίας, και βεβαίως χωρίς τις γνωστές κολλησιεργίες να στηριχθούν οι πληγέντες, να ξεκινήσει η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών και να ληφθούν τώρα επιγόντως μέτρα πρόληψης για τον ορατό κίνδυνο κατολισθήσεων στις επόμενες στις καμένες εκτάσεις με τις πρώτες βροχές.
Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται εμπριστική και επικίνδυνη πολιτική σας, που θέλει το αστικό κράτος ισχυρό και πανέτοιμο να προσφέρει γη και είδωρ για να εξελίσσονται επικίνδυνα υπεραλιστικά σχέδια και ανταγωνισμοί, αλλά ανίσχυρο και ανίκανο να προστατεύσει το λαό από τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές, να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Από αυτή την άποψη, ακόμα και σύγχρονα και χρήσιμα εργαλεία, όπως είναι βεβαίως το κτηματολόγιο και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τον εξυγχρονισμό τους, στο πλαίσιο του αστικού κράτους, αυτά δεν χρησιμοποιούνται, δεν γίνονται προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων, για τη διασφάλιση, για παράδειγμα, της μικρής ιδιοκτησίας του λαού, για την προστασία των δασών, του περιβάλλοντος, της δημόσιας εν γέννη περιουσίας. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές όταν συζητούσαμε αντίστοιχα πολλά νομοσχέδια για το κτηματολόγιο, τον εξυγχρονισμό, επιτάχυνση, ολοκλήρωση, όπως κάθε φορά νοηματοδοτούνται από την κάθε κυβέρνηση, η ουσία της κάθε φορά ρύθμισης είναι ότι δεν επιδιώκει τίποτα άλλο παρά την επιτάχυνση της εμπορίας της γης και την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμποδίζουν ή δεν διευκολύνουν αυτή την εμπορία, στο πλαίσιο βεβαίως της αστικής πολιτικής για τη γη εμπόρευμα. Και εν προκειμένου, η μεγάλη σας αγωνία είναι πώς θα διευκολυνθεί η επέλαση των επενδυτών κορακιών. Γι' αυτό όλοι σας εγχωρώ, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, και πάει λέγοντας βεβαίως, εκφράζεται με μια φωνή την αγωνία για τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά σας κόφτουν. Για να κινηθούν γρήγορα και σε καθαρό τοπίο στη γη τα μεγάλα εμβληματικά επενδυτικά σχέδια, γεγονός που προϋποθέτει βεβαίως και συγκέντρωση της γης στα λίγα χέρια και όχι και καμιά πρεμούρα δεν έχετε βεβαίως για τον κόσμο που ταλαιπωρείται πόσα χρόνια με βάρη και κόστη δυσθεώρητα. Έτσι, το νομοσχέδιο εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση κατοχύρωσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα ακίνητα, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικά μέτρα για να ξεβαλτώσει η αγορά ακινήτων, που σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης σε μεγάλες επενδύσεις για τα διάφορα έργα και αναγκαίες βέβαια για το κεφάλαιο αλλαγές στις χρήσεις γης που καθυστερούσαν. Είναι παραδείγματος χάρη χαρακτηριστικό ότι περιμένουν στην ουρά τεράστιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά χωριά σε Βόρεια Εύβοια, Δαδιά, Αττική, δηλαδή εκεί ακριβώς που εκδηλώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές από το 2021 μέχρι και σήμερα, και την ίδια στιγμή 11.000 έργα είναι στη μεγάλη λίστα του ΟΔΜΙΕ για τα περιβόητα πάρκα των ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν, με το ξεπέρασμα των καθυστερήσεων, θα ξεμπλοκάρουν για τους διάφορους ομίλους κεφάλαια από φτηνά τραπεζικά δάνεια και άλλες κρατικές ενισχύσεις. Σε αυτή τη βάση φέρνει το νομοσχέδιο και παρά τα ισχυριζόμενα περιβελτιώσεων και διορθώσεων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια κρατικής γης, την νομιμοποίηση ανύπαρκτων ιδιοκτησιών ή προβληματικών ιδιοκτησιακών καταστάσεων, την νομιμοποίηση παράνομων αλλαγών στη χρήση και το χαρακτήρα των εκτάσεων και βεβαίως ακόμα και για τις μικρές ιδιοκτησίες το ενδεχόμενο της απώλειας της γης που με μεγάλη δυσκολία μπορεί να απέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγμα, τα χρονικά πλαίσια που βάζει για την ολοκλήρωση της παράδοσης των μελετών κτηματογράφησης για να μπουν σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου σύμφωνα με τον προγραμματισμό ολοκλήρωση του κτηματολογίου εντός του 2025, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να συμβαδίσουν με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και των αντιρρήσεων που έχουν ασκηθεί. Άλλωστε, μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί λιγότερο από το 10% των αντιρρήσεων. Με δεδομένα μάλιστα τις τραγικά υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες, είναι ένα χρονικό όριο που οδηγεί σε κινδύνους για σοβαρές καταπατήσεις, εκχερσώσεις, για κλοπή κρατικής γης και σε μεγαλύτερη βεβαίως οικονομική επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτητών. Στην πράξη,
οδηγεί σε κατάργηση των περιορισμών στη χρήση γης προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, βοηθάει την επιτάχυνση της συγκέντρωσης της γης και των βεβαίως απαραίτητων τεχνικών έργων στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι κάθε άλλο παρά αντιμετωπίζεται η μεγάλη ταλαιπωρία, οι καθυστερήσεις και τα έξοδα για το λαό, που οδηγούν πολλές φορές τους ιδιοκτήτες μικρών εκτάσεων να εγκαταλείπουν ή να ξεπουλάνε όσο όσο τις ιδιοκτησίες τους, προκειμένου να μην επομισθούν ένα κόστος που πολλές φορές φτάνει ή και ξεπερνάει την αξία του ακινήτου τους. Αναλαμβάνουν αντίθετα τις διαδικασίες πρόθυμες εταιρείες που και μέσω αυτού του τρόπου καταφέρουν να συγκεντρώνουν γη για τα διάφορα επενδυτικά του σχέδια, τουριστικά, real estate και όχι μόνο. Και έρχεστε τώρα εδώ, κύριε Υπουργή, να εμφανιστείτε και ως πολέμοι των ιδιωτικών συμφερόντων, δηλαδή κάπου έλεος. Και βεβαίως, δεν μπορείτε να μην αναγνωρίσετε, βοούν τα τεράστια, τα χοντρά σφάλματα των αναδόχων στη χάραξη των ιδιοκτησιών, που ταΐστηκαν επίσης χοντρά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί βεβαίως δεν μπορούν να κρυφτούν τα προβληματικά αποτελέσματα της κτηματογράφησης, που σε ορισμένες περιοχές, όπως η Μυτιλίνη, η Λευκάδα και αλλού, μιλάμε για κωμικοτραγικά αποτελέσματα, μιας μάλλον κατά φαντασίαν κτηματογράφησης, που την παραμικρή σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Και λέμε, κύριε Υπουργέ, αν αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαν να λυθούν όλα αυτά τα χρόνια που ήταν ακόμα ανοιχτή η διαδικασία της κτηματογράφησης, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως ελπίδα να λυθούν αν δεν σκύψετε σοβαρά πάνω σε αυτά, αν δεν γίνουν στην πραγματικότητα από την αρχή οι διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι τώρα νομικές αναγνωρίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Δεν πρόκειται να γίνουν στα λειτουργία κτηματολόγιο. Ποιος τελικά πλήρωσε δηλαδή τα σπασμένα αυτής της προβληματικής διαδικασίας? Την πλήρωσαν οι ανάδοχοι? Μήπως βρέθηκε πουθενά κάποια υπηρεσία να μην παραλάβει το προβληματικό τους έργο που τους υποχρέωσε να ξανακάνουν σωστά και από την αρχή αζημίως την κτηματογράφηση? Όχι βέβαια. Την πλήρωσε ο Κοσμάκης που αναγκάστηκε να πληρώσει ξανά και ξανά τοπογράφους, μηχανικούς, συμβολιογράφους και πάει λέγοντας. Πολύ περισσότερο βεβαίως αν χρειάζεται να καταφύγουν στα δικαστήρια, κάτι που με βεβαιότητα δεν πρόκειται να αποφευθεί ούτε τώρα. Γιατί παρά τις διακηρύξεις, ακόμα και αν σας αναγνωρίσουμε τις όποιες καλές προθέσεις για την απλοποίηση πράγματι κάποιων διαδικασιών, δεν απαντάτε στο αγωνιώδες ερώτημα που εξέφρασαν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο κτηματολόγιο. Πώς θα γίνουν παράλληλα αυτές οι διαδικασίες σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες με τις χιλιάδες των εκκρεμωτήτων, όταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι μιλάνε για μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί, και αυτή είναι ακριβώς και η ζωντανή εμπειρία που έχουμε όσοι ερχόμαστε σε επαφή με το κτηματολόγιο, με τις μεγάλες καθυστερήσεις, την ταλαιπωρία και τα έξοδα. Και αντί για πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό, με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, διορθώνοντας και τις διάφορες μισθολογικές και συνταξιδοτικές αδικίες τις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί, έρχεστε να μπάσετε από την πίσω πόρτα τώρα του κατά τα άλλα κρατικού φορέα, για να μην δουλευόμαστε και εδώ τώρα ότι σας έπιασε ο πόνος για τη δημόσια περιουσία και το κράτος. Έρχεστε να μπάσετε τις εταιρείες ιδιωτικοποιώντας και εργολαβοποιώντας τις υπηρεσίες του ελέγχου κλπ. Με τη διαδικασία των διαπιστευμένων μηχανικών, δικηγόρων κλπ. Στην ουσία μιλάμε για μεγάλες μελετητικές εταιρείες, στις οποίες δουλεύουν με μισθούς πείνας και τεράστια εντατικοποίηση μηχανικοί, και οι οποίες, παρά τις όποιες εγγύησεις έρχεστε να προσθέσετε στο νομοσχέδιο, που ομολογούν στην πραγματικότητα και αυτούς τους κινδύνους για τους οποίους μιλούσαν και οι ίδιοι οι σύλλογοι των μηχανικών, δηλαδή όταν τους βάζετε να δηλώνουν υπεύθυνοι ότι δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων, τώρα γελάει ο κόσμος. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος για πιέσεις, για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων ομίλων επενδυτών, από ότι βεβαίως έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνεται και στο ίδιο το αστικό κράτος και στις φορείς του.
Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να προβληματίζει τουλάχιστον η χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, ένα εργαλείο δηλαδή που στα χέρια της κυρίαρχης τάξης και του αστικού κράτους όχι μόνο μετατρέπεται σε άλοθη για τις μη προσλήψεις, που με δεδομένη την υποστελέχωση και τις απερίγραπτες καθυστερήσεις είναι προφανές ότι παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις ότι δήθεν η εισήγηση δεν θα δεσμεύει την κρίση του αποφασίζοντος προσώπου, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι αυτή θα καθίσταται καθοριστικό στοιχείο της απόφασης λόγω και της πίεσης του φόρτου των μεγάλων εκκρεμωτήτων. Την ίδια στιγμή είναι κάτι παραπάνω από βάσιμο σε ένας προβληματισμός για το πώς θα αξιοποιηθούν τα συγκεντρωμένα προσωπικά δεδομένα σε μια εποχή που κυριολεκτικά μεγάλες επιχειρήσεις σφάζονται για τη συγκέντρωση και αξιοποίησή τους, με τις καταγγελίες και τα σχετικά σκάνδαλα συνεχώς να πληθαίνουν. Όπως επίσης και μια σειρά ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να έχουν θετικό πρόσημο, σκοντάφτουν σε αυτή την κεντρική σας επιλογή της μη στελέχωσης των υπηρεσιών, των περιορισμένων πόρων κλπ, όπως για παράδειγμα οι διατάξεις που αναθέτουν στους Δήμους τη διατήρηση των αρχείων των καταργούμενων υποθηκοφυλακίων, με τι προσωπικό και με τι πόρους θα φυλάσσουν, θα συντηρούν κλπ ένα τόσο ευαίσθητο υλικό. Ή και ακόμα, αυτή η σωστή παράταση της δυνατότητας ατελούς υποβολής δηλώσεων της κυριότητας για τους ΟΤΑ στο άρθρο 5, με τι προσωπικό θα γίνει αυτό μέσα σε μόλις 15 μέρες που δίνεται παράταση? Από τις ανύπαρκτες νομικές υπηρεσίες που σε πολλούς δήμους μπορεί να αποτελούνται ακόμα και από έναν μόνο δικηγόρο? Ενώ θα μπορούσατε να λύσετε και κάποιες άλλες τέτοιες εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα άμεσης κτηματογράφησης των σχολικών μονάδων του κάθε Δήμου, προκειμένου να λυθούν μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζονται από τη μη παράδοση από τον ΟΣΚ των αδειών και των τοπογραφικών και με την ύπαρξη σχολείων που δεν μπορούν να κατοχυρωθούν λόγω αυτού του νομικού κενού. Βεβαίως, υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις θετικά βήματα, μπορεί να λύνονται κάποια προβλήματα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Όμως θεωρούμε ότι με τον τρόπο που επιχειρείτε με τόσες εκκρεμότητες να περάσετε στο λειτουργούν κτηματολόγιο, προκειμένου βεβαίως να είστε συνεπείς στα περιβόητα ευρωνοσιακά ορόσημα, είναι τουλάχιστον προδιαγεγραμμένο ότι ακόμα και αυτά τα όποια θετικά βήματα θα πέσουν στο κενό, αφού θα δημιουργηθεί τελικά ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, έξοδα και ταλαιπωρίες για τους μικροϊδιοκτήτες, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για τους μεγάλους, για αλλαγές χρήσεων γης από χαρακτηρισμούς, καταπατήσεις κλπ. Όπως για παράδειγμα δίνεται με τη δυνατότητα που δίνεται για μεταβίβαση ακινήτων μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με μόνο υπουργικές αποφάσεις, που μπορεί να διευκολύνει αυτές τις διαδικασίες για αποχαρακτηρισμούς και αλλαγές χρήσεων γης, όπως βεβαίως και στις εξουσιοδοτικές διατάξεις που συνήθως περνάνε κάτω από τα ραντάρ, που με υπουργικές αποφάσεις κομμένες και ραμμένες στα συμφέροντα του αστικού κράτους και τα δημοτικά συμβούλια που έχουν σχηματιστεί με τους γνωστούς καλπονοθευτικούς νόμους, να δίνεται η δυνατότητα να περνάνε εύκολα ακίνητα των Δήμων από το δημόσιο στα ΙΠΕ και αλλού. Κλείνω λοιπόν, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, γιατί η μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική της γης και του κτηματολογίου στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξυπηρετεί το κεφάλαιο, τους μεγαλοκαπιταλιστές, καταπατητές στον κατασκευαστικό κλάδο και όχι μόνο, και βεβαίως δημιουργεί τεράστια προβλήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, των δασών και για το λαό που ταλαιπωρείται χρόνια με αυτές τις πολύ κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες.